Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 22 Νοεμβρίου του 2022, ώρα 11.30 το βράδυ εδώ στην Τιζόν. Έχουμε φύγει και χειρότερες ώρες, 11.30 είναι πολύ καλά, θα πω. Μετά από Βαρκελόνη, Μονακό, Άμστερνταμ, Πράγα, Βιέννη, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Στοκχόλμη, Όσλο, Κοπενχάγη, Λουξεμβούργο, Λισαβόνα. Επόμενη στάση, Μιλάνο και Ρώμη. Πάμε για διάσταση τρομερές πόλεις της Ιταλίας, μεγαλύτερες βασικά της Ιταλίας και πιο σημαντικές. Το λεωφορείο μας ξεκινάει στις 12.30, ακόμα 11.30. Πάμε τώρα εδώ να πάρουμε το τραμ. Γιατί ακόμα λειτουργεί. Το tram στη Dijon κλείνει στις 12.30. Φύγαμε για σταθμό Dijon να πάρουμε το λεωφορείο μας. Ήρθε το φλεξμπουσάκι μας, να το. Το εισιτήριο από Dijon βασικά μέχρι Μιλάνο έκανε 29 ευρώ. Μπαίνει στα έξοδα. Έχω εδώ και το φίλο μου τον Έλληνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και φύγαμε για Μιλανάκι. Ξεκινάμε. 8.30 ώρα. Ξημέρωσε. Αλλά ο φίλος κοιμάται ακόμα. Καλημέρα πλέον, εδώ από το Μιλάνο φτάσαμε στο Λαμπουγνιάνο Bus Station. Πάμε τώρα για μετρό να πάρουμε, να κατέβουμε, πάμε για κέντρο κατευθείαν βασικά. Πάμε για Duomo, για το καρακέντρο του Μιλάνου. Έχω εδώ τα φιλαράκια μου, τον Έλληνα και τον Ιταλό, τον Αντώνιο. Θα μου βοηθήσει να πάμε προς το κέντρο. Η στάση λέγεται Λαμπουγνιάνο, εδώ είμαστε τώρα και πάμε για Duomo, Duomo να το... Εδώ πέρα ακριβώς πάμε. Όπως σας είπα, πιο καρά κέντρο δεν μπορούσα να βγω. Βρίσκομαι εδώ πέρα ακριβώς. Κοιτάξτε λίγο που βρίσκομαι. Είμαι στην πλατεία του Duomo. Η πλατεία του Duomo είναι η πιο κεντρική πλατεία του Μιλάνου, η μεγαλύτερη, η πιο όμορφη, τα πάντα έχει όλα. Ακριβώς πίσω της είναι η γνωστή εκκλησία του Duomo. Εκκλησία Duomo λοιπόν. Η πέμπτη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου και η τέταρτη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Είναι το σήμα κατευθύνατο του Μιλάνου αυτή η εκκλησία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό να δεις. Και χρειάστηκε περίπου 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί αυτό το τρομερό έργο. Εδώ λοιπόν είναι η πλατεία. Παίρνεις το δρομάκι, παίρνεις και φτάνεις εδώ στα εισιτήρια. Κλακ δεξιά, είναι ακριβώς δίπλα του Duomo για να πας να βγάλεις εισιτήριο. Το εισιτήριο το κανονικό για να ανέβεις κάνει 15 ευρώ. Πήγα να βγάλω φοιτητικό εγώ για μένα και μου κάνει να έχεις λέει μια ειδική κάρτα Erasmus αυτό με κάτι προϋποθέσεις. Μου λέγε δεν μου το έχεις δει ποτέ αυτό σε κανένα μουσείο. Πρώτη φορά το παθαίνω αυτό εδώ πέρα. Οπότε δεν θα ανέβω εκεί πέρα πάνω γιατί δεν σκοπεύω να δώσω 15 ευρώ για να πάω να δω μια θέα. Πραγματικά αν έκανε 5 και με αφήνα ναι, αλλά 15 με τίποτα. Δεν ανεβαίνουμε, το πατάμε προς την πόλη του Μιλάνου. Τώρα από το Duomo φεύγουμε, βλέπετε την έχω στα δεξιά μου. Και αν πας ακριβώς μπροστά βρίσκεται αυτή εδώ πέρα η τεράστια γκαλερί. Λέγεται γκαλερί De Vittorio Emanuele. Και είναι όλα αυτή μέσα, πας όλη ευθεία και έχει μέσα όλες τις μεγάλες τον ήλιο. Μάρκες, Prada, Chanel, Gucci, Armani, τα πάντα. Αυτό εδώ είναι το κέντρο της Vittorio Emanuele. Βλέπεις δίπλα σου Louis Vuitton, Prada, Dior, Prada. Πραδεπηδία δηλαδή. Πάρα πολύ ωραίο το σήμα εδώ πέρα. Όλη η γκαλερία από εδώ. Λένε ο μύθος πως για γούρι πρέπει να κάνεις 3 στροφές. Ακουστικά είχαμε. Οπότε κάνουμε. 1, 2, πώς αρέσει. 3. Τις κάναμε. Τώρα τα έχουμε τύχει. Και μόλις φτάσει στο τέλος σε Μανουέλ Βιτόριο, ακριβώς μπροστά έχουμε. Πιάτσα ντε λα Σκάλα είναι όλη αυτή εδώ η πλατεία. Γιατί λέγεται έτσι. Για αυτό εδώ το σημείο. Για την Σκάλα του Μιλάνου. Ξέρετε όλοι. Και μια σύντομη ιστορία για την Σκάλα του Μιλάνου. Εδώ έχουν γίνει μεγάλες πρεμιέρες. Super League, League One. Έχουν γίνει πρεμιέρες του Verdi, του Bellini, του Puccini. Μη γελάστε. Τώρα είναι 2015 έτομα ακριβώς. Και επίσης να πω ότι το κτίριο βασικά, η Σκάλα, έχει την καλύτερη ακουστική σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ όμως θα μπούμε. Έχουμε είσοδο. 8 ευρώ. Φυσικά και μπαίνει στα έξοδα. Πάμε για όλο πάνω. Βλέπετε και εδώ τη σκαλίτσα. Μπονζορνό. Θα δούμε τρομερή όπερα. Γιατί όπως έχω ακούσει μοιάζει πάρα πολύ με το δικό μας το θέατρο Απόλλων. Απογοητεύτηκα. Δεν είναι καθόλου φωτεινό. Το έχουν σκοτάδι. Κατά σκοτάδι το έχουν. Κοίτα εδώ. Γιατί ρε φίλε είναι έτσι. Κανονικά είναι. Βλέπεις εδώ πέρα έχει φώτα. Έχει εδώ χαμός. Θα έρθω μετά, δεν είναι ξεκινάει. Θα έρθω μετά, ξεκινάει πάρα πολύ. Θα έρθω το μεσημεράκι πάλι. Απ' τη Σκάλα φεύγω απογοητευμένος. Δεν κατάφερα να δω κάτι τρομερό. Οπότε αναχωρούμε και πάμε να φάμε παντσερότι παραδοσιακό και να πιούμε κάνα καπουτσίνο της προκοπής γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο. Ας ξεκινήσω με το καπουτσίνο γιατί δεν πεινάω ακόμα και τόσο πολύ. Πάμε στο λαβάντζα, κλασικό ιταλικό δύναμη, παραδοσιακή δύναμη βασικά της Ιταλίας. Να δούμε πώς είναι ο παραδοσιακός ιταλικός καφές.
Εδώ είμαστε. Καπουτσίνο. 1.80 μπαίνει στα έξοδα και στην υγεία μου. Η λαβάντζα είναι εκεί πέρα πίσω στο βάθος. Μπροστά ακριβώς είναι αυτό εδώ πέρα. Το Παντσερότι Λουίνι. Παντσερότι Λουίνι είναι ένα κατάστημα που έχει παντσερότι μέσα παραδοσιακά σε πάρα πολύ καλές τιμές. Το έχω ψάξει να έρθετε εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικά. Πάμε λοιπόν στο Λουίνι να δούμε τι παίζει μέσα. Αυτό εδώ είναι το άτιμο, το βλέπετε. Είναι σαν τη δικιά μας τυρόπιτα περίπου, αλλά έχει μέσα ντομάτα, τυρί, καλοπούλες. Έχει μέσα. Είναι τρομερό, τρομερό. 2,80, φτηνό σχετικά. Μπαίνει στα έξοδα, η καλή μας. Wow. Όπως περπατάμε, πέσαμε και εδώ. Την υπέροχη εκκλησία. Λέγεται Chiesa del Carmine. Είναι πάρα πολύ ωραία εκκλησία. Μέσα κέντρο του Μιλάνου, από την Duomo περίπου 10 λεπτά. Απολαύστε. Tengo solo una medaglia. Όλοι σπάρω, μη σπάρα. Vivo solo di legali. Καταλάβατε τι ακούω. Φτάσαμε. Where to take the video, wait. Στο καστίγιο Φραζέσκο ή the YouTube, yes. Στο κέντρο της πόλης. Πάρα πολύ ωραίο καστράκι. Duomo. Αυτό είναι περίπου 14 λεπτά από εκεί. Θα μου πουλήσει κάτι να μου πουλήσει. Δεν θα πάρω τίποτα όμως, δεν πειράζει, δεν το ξέρει. Γκρίς, Γκρέσια. Παναθηναϊκός. Γεια σου ρε μα***, έτσι. Και πάμε για το καστράκι μας στο καστίγιο Φρανσέσκο. Με κόντρα τον ήλιο, που επίσης πως το κάστρο Φρανσέσκο που βλέπετε έγινε και κόκκινο κάστρο. Και τι λέγεται έτσι. Είναι και δύσκολο να καταλάβετε. Βλέπετε τι χρώμα είναι. Κατακόκκινο, δεν πειράζει όμως. Εμείς το αγαπάμε. Και πάμε για μέσα. Μπορώ να πω πως είναι αρκετά όμορφο. Βλέπετε λίγο όσο ωραίο είναι γύρω-γύρω περίμετρος του. Εδώ πέρα αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίος χώρος. Δεν ξέρω πως και μου είχε ξεφύγει αυτά τα ωραία σημεία του Μιλάνου. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το κάστρο. Έχει και μεγάλη εδώ πλατεία. Κοιτάξτε εδώ. Πω πω. Ωραία 9 στα 10 εύκολα. Yo imparo, lo impara. Tengo solo una mentalite. Όλοι σπάρω, μη σπάρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δεν έβαλα κάτι σε έξοδα γιατί δεν είχε να βάλω κάτι σε έξοδα. Τώρα πάμε από εδώ από αυτή την πύλη, λέγεται Μουζελντάρτ αυτό. Πάμε όλη ευθεία μέσα στο βάθος. Γιατί ακριβώς μπροστά μας, του γρου, βρίσκεται το πάρκο Σεμπιόνε. Ένα πολύ ωραίο πάρκο εδώ στο Μιλάνο. Πάμε να το τσεκάρουμε. Αβίβο solo di legali. Io imparo, lo impara. Da bimbo il mio giocattolo preferito era. Και φτάσαμε. Πάρκο Σεμπιόνε. Αυτό το παρκάκι είναι το πάρκο των Ιταλών γενικά γιατί έρχονται εδώ πέρα. Κάθε μέρη είναι σουκού. Γενικά όποτε έχει τέτοιο καιρό. Του αρέσει πολύ το τζόκινγκ εδώ στο παρκάκι αυτό. Πάμε να το δούμε και εμεί από κοντά. Απιστόλα giocattolo. Ora gioco ma fra ogni posto lo calcolo. Quanti anni sono l'avvocato del diavolo. Ωραίο που έχει το πάρκο αυτό είναι ότι μόλις το περπατήσεις λίγο, κάνα δεκάλεπτο πες, ούτε 8 λεπτά από, το, από την είσοδο που μπήκαμε. Και αυτό μπροστά μου, το ωραίο. Την αψίδα λέγεται Arco de la Pace. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Πάμε και από κοντά να τη δούμε. Και είναι ακριβώς στο κέντρο του πάρκου. Volete che collaboro, ma voi non sapete che da me chi collabora. Alla fine di bighe al primo semaforo, si ritrova un basso. Εννοείται, ηλιακούς όπου βρούμε. Κοίτα τώρα σε ένα. Ένα προάβλιο, τα πόδια μου κάτω από ένα ποδηλατικό station εδώ πέρα. Σε παγκάκι έχω κάνει σταθμούς παντού. Παντού κοιλιακούς, πάμε. Αφού κουράστηκα τους κοιλιακούς, βλέπετε τι έχω πάρει εδώ, παγωτάκι. Παραδοσιακό ιταλικό, εδώ το Vero Gelato Artigiano. Έκανε 4-20, μπαίνει σε έξοδα και ορμάμε. Είναι με γεύση φιστίκι και μασκαρπόνε. Τώρα με το παγωτάκι μας, όλα καλά και ωραία. Έχω φάει τα κερατά μου πάλι. Και φτάσαμε τώρα στην Ερμού Μιλάνου. Via Monte, να πω. Λέωνε. Πάει όλα μέχρι κάτω. Και πάμε να δούμε λίγο τι μάρκες έχει εδώ πέρα. Και αυτό είναι που μου λέγανε στην Ιταλία ότι δες λίγο όταν πας στην Ναπολιτάνο ότι έχει ανθρώπους φτωχούς και ζητιανεύουν. Είναι αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Ζητιανεύει ο καημένος. Και είναι έξω από Dodge, Versace, Burberry και από εδώ Dior. Και είναι ο καημένος εδώ πέρα. Για να το πεις. Το γυρνάνε και ταινία. Hollywood, Μιλάνο, Season. Πόπο. Hollywood γίνανε πραγματικά. Μέσα στην καλερία την τεράστια, την ωραία μας. Τραβάκι αυτός ο μπαγάσας, κοιτάξτε τον καημένο εδώ. Αυτό το κτίριο γενικά είναι η χαρά του influencer. Όλοι εδώ πέρα, εδώ influencer, τι τραβάς και σε ρε άνθρωπε. Σε λυπάμαι αλήθεια. Όπως καταλάβατε, καταφέραμε και γυρίσαμε όλο το Μιλάνο σε 3 ώρες. Είμαστε πάλι. Σκάλα Μιλάνου. Πάμε για μέσα, γιατί δεν το έχουμε δει πως είναι κανονικά με τα φώτα τα ωραία. Και μόλις τώρα καταλάβατε γιατί λέγεται ότι είναι σαν το θέατρο Απόλλων. Πραγματικά οι Συριανοί θα καταλάβετε, δείτε λίγο. Ένα θέατρο Απόλλων μικρό. Τα ξέρω σε 3D να μιλάμε, ωραίο. Ωραίες καλύτες. Πάρα πολύ όμορφη. Δεν ξεχνάμε και το βασικό κανόνα της οικονομίας. Που βρούμε νερό, πόσιμο, πάντα παιδιά. Σώζει 50 λεπτά, 2 ευρώ, μονοεύρα. Άστο.
Καλύτερη εξοικονόμηση. Ήρθαμε εδώ στην Τούμα απ' έξω. Εδώ ο φίλος με έβγαλε φωτογραφίες. Μου πήρε για μια φωτογραφία 3 ευρώ. Οπότε 3 ευρώ, μπαίνουν σε έκδοτα. Thank you very much, my friend. Thank you very much. Θα μου στείλει τώρα στο Messenger και θα ανέβει σε Instagram σε λίγο. Η Duomo είναι πίσω μου. Αν την πάρεις όλο κάτω, βγαίνεις εδώ στη Via Mercanti, έτσι λέγεται. Είναι μια οδός που έχει αυτή έτσι γνωστά μαγαζιά, αλλά όχι τόσο όσο η Ναπολεόνη. Δεν είναι πιο light, βλέπεις. Κάτι τσεμπάνκα, κάτι τέτοιες μ***γες, αλλά ναι. Duomo όλο κάτω, Via Mercanti. Και περίπου κανένα 30 λεπτό, Duomo, βρίσκεται η εκκλησία αυτή, η Santa Maria della Grazie. Καμία σχέση με την della Grazie της Σύρου, απλά τι την κάνει τόσο ξεχωριστή και σημαντική. Εδώ μέσα που βλέπετε βρίσκεται η ζωγραφιά του μυστικού δείπνου, μυστικός δείπνου. Είναι δημιούργημα του Leonardo da Vinci και φυσικά γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε να τη δούμε. Πιστεύω να βγάλουμε στήρα από κάπου εκεί πέρα, βλέπω ότι έχει κόσμο. Οπότε πάμε να βγάλουμε και μπούμε μέσα να δούμε τον μυστικό δείπνο. Τελικά δεν μπαίνουμε από εδώ πέρα, μπαίνουμε από εδώ πέρα. Ινφορμασιόνι, όλα αυτά. Πάμε για μέσα να δούμε επιτέλους τον πίνακα. Στήρα από έναν άλλον, το έδωσε ένας άλλος από εδώ πέρα βασικά. Χτύπησα στην είσοδο, αλλά μου είπε ότι ήταν χρησιμοποιημένο, με πέταξε έξω. Αγαμέχη. Όπως βρέθηκα κάτι κορίτσια από τη Δανία, από την Κοπεχάκη και μου στείλανε σε φωτογραφίες το μυστικό δείπνο πώς είναι μέσα. Επόμενο τέτοιο θα δείτε πώς είναι ο μυστικός δείπνος εδώ μέσα στο κτίριο. Βρήκα εδώ πέρα στο Μιλάνο τον Χαρδαλιά της Ιταλίας. Για πείτε μου λίγο, είναι ολό ίδιος ή δεν είναι? Ηλία. Χαρδαλιάς. Όπως βλέπετε, περνάω εδώ το κτίριο της χαράς των influencer. Πάμε τώρα για να δω μαγαζί μια πιτσαρία που έχει πάρα πολύ φθηνή, μου είπανε. Το κομμάτι δηλαδή που δεν ξέρω πώς το κάνει, αλλά μου είπανε πάρα πολύ φθηνή. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί πεινάμε. Πάμε ιταλικό φαγητό. Το όνομα του μαγαζιού λέγεται Spontini. Είναι ακριβώς μπροστά από την Emanuel Vittori. Πάμε λοιπόν να μπούμε μέσα, να δούμε τι παίζει από τιμές και αν αυτά που λένε ισχύουν. Αυτό είναι λοιπόν το κομμάτι της πίτσας που παίρνεις εδώ στο Spontini. Πόσες επιλογές έχει. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, 5 ευρώ, μπαίνουν στα έξοδα και πάμε να πάμε ιταλική παραδοσιακή πίτσα. Τώρα την δοκιμή κομματάρα, τσάρα, σουδάμε. 5 ευρώ, μπαίνουν σαν θησαυρό. Adesso che saprei cosa dire, adesso che voglio un piccolo. Πολύ καλός, bravissimo. Paura la voglia di essere. Κάπως έτσι είναι το βράδυ. Πανέμορφη, ρομαντική, μαγική. Αξίζει να λες με την κοπέλα σου. Εγώ έρχομαι με την τσάντα μου. Σκέφτον το ίδιο. Και απολαύστε. Ήρθαμε για souvenir shop εδώ πέρα να πάρουμε για τη μαμά, γιατί εννοείται για τη μαμά. Αυτό εδώ πέρα, I love Milano, είναι της Duomo. Ένα ωραίο αγαλματάκι. 7 ευρώ. Μπαίνει σε έξοδα. Grazie. Πάμε τώρα για hostel. Εισιτήριο προφανώς και δεν έβγαλα. Αλλά για να ξέρετε, 2 ευρώ κάνει 90 λεπτά. Είναι μια διαδρομή που είναι πανάκριβο εδώ. Δεν ξέρω γιατί λόγο. Προς Ρο Φιέρα Μιλάνο. Είμαστε τώρα στον Duomo. Θα κατεβούμε στη στάση Q28. Και πάμε εκεί το ξενοδοχείο μας. Το οποίο βρίσκεται στο San Siro. Κοντά στο γήπεδο Σίτερ και τη Μίλαν. Κατεβήκαμε στη στάση QRT8, όπως λέγεται αυτή η στάση, και φτάσαμε στο hostel μας, στο High Ostello di Milano. Δώσαμε για ένα μόνο βράδυ, γιατί αύριο πάμε Ρώμη, 20 ευρώ και 81 λεπτά. Το είπα και ωραία, μπαίνεις έξω, πάμε να μπούμε στο hostel μας. Βασικά κουβαλάμε σεντόνια εδώ στο δωμάτιο, 310 νούμερο. Πώς είναι το δωματιάκι μας? Λείπουνε κι όλοι. Ωραίο μεγάλο άνετο. Βρωμάει λίγο. Γενικά με εδώ πέρα κάτω δεν μένει κανείς. Να ράξουμε. Νομίζω είναι από τα πολύ λίγα hostel μετά τις Βρυξέλλες. Το πήγες στο δωμάτιο. Πάνιο. Βλέπετε εδώ με χέστρα όλα κανονικά. Ιστορίες εδώ πέρα μέσα τους γέρα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι έτσι γιατί μόλις έφαγα μια πίτσα. Παρέγγειλα πιτσάρα εδώ από το Μιλάνο. Έκανε 6 ευρώ με κοκακόλα και πατάτες τηγανιτές. Μπαίνουν στα έξοδα και τώρα καλό βράδυ. Καλημέρα, πολύ δύσκολη νύχτα. Το βράδυ είχε 2 βαθμούς, τώρα έχει 3-4. Δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου. 4 ώρα ξύπναγα με στα χαράματα. Έπινα νερό, κρύωνα, έτρεμα. Ούτε κουβέρτα μου δώσανε. Τις χειρότερες διαμονές που έχω μείνει, μπορώ να πω, γιατί δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου. Αυτό το δωμάτιο μου. Δωμάτι. Σήμερα θα δούμε το San Siro, το γήπεδο της Σύρου μας. Πεζίτερη, Μίλαν, κλασικά. Πάμε με τα πόδια από εδώ. Είναι περίπου κάνα 25 λεπτά μισά ώρα από το ξενοδοχείο. Κοντά τώρα είναι
8:45. Είμαστε εκεί 9:15. Οπότε ξεκινάμε. Όπως πάντα σε κάθε checkout, τα πραγματάκια μας τα πετάμε στον κάδο. Θα τα κάνουμε και με μπάσκετ. Και το checkout έγινε. Παραδώσαμε τα κλειδιά. Και πάμε τώρα για την γηπεδάρα μας. Πάμε για San Siro να δούμε εκεί που έχει παίξει Μαλντίνι. Έχουν παίξει όλοι Πύρλο, Νέστα, Κακά, Καφού. Πάμε. Έλα και πλησιάζουμε. Και κάτι γκράφιτι. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο λίγο εδώ πέρα αυτή. Πάμε για San Siro, κυρίες και κύριοι. Μέσα στο δρόμο, δεν μας νοιάζει τώρα τίποτα. Περπατάμε. Έλα μωρή γηπεδάρα. Τεράστιο γήπεδο, μοναδικό γήπεδο. Έχουν παίξει εδώ χιλιάδες θρύλοι του ποδοσφαίρου. Είπα πριν μερικούς, είναι και ο Ροναλντίνιο, έχει παίξει εδώ και ο Μέση με την Μπαρτσελόνα. Και ο Κριστιάνο έχει παίξει, όλοι έχουν παίξει. Γήπεδάρα εδώ, San Siro. 80.000 capacity. Πάρα πολλοί κόσμος. Το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Σαν να λέμε το Άκα της Ιταλίας. Πάμε για μέσα. Για να ξέρετε, θα μπείτε από την θύρα 8. Επειδή πάντα ψάχνω να βρω ποια θύρα είναι η είσοδος. Θύρα 8. Είναι Stadium Tour. Να την θύρα 8, εδώ είναι. Μπροστά από το γήπεδο ακριβώς. Από εδώ θα μπούμε για το γήπεδο μέσα. Έχει λοιπόν λίγο κόσμο τώρα για πρωί, βλέπετε. Σχεδόν τίποτα δεν έχει. Πάμε να μας καράρουνε. Να πούμε γιατί είναι 9:29. Σαν λεπτό ανοίγουν οι πόρτες. Ξεκινάμε το tour μας με μια απλή συλλογή φανελών της Μίλαν και της Ιντερ. Εδώ έχει γίνει και ο τελικός του 2016. Ρεάλ Ατλέτικο. Και άλλα πέναλτι. Εδώ ήταν το μάτς. Το πήρε ο Κριστιάνο και η παρέα του Νάτι. Το 17 είχε κάνει και επίσκεψη εδώ ο Πάπας Φραγκίσκος. Ανεβαίνοντας λοιπόν από πάνω, εδώ είναι το μουσείο του γηπέδου. Εδώ πέρα είναι το μουσείο των ομάδων και είναι όλοι θρύλοι. Ρονάλντο, Γουέα, Ζέντορφ, Πόπο Μόρο εδώ πέρα. Εδώ είναι όλοι της Μίλαν. Σίλβα εδώ, πάρα πολύ όμορφη συλλογή. Μετά ακριβώς δίπλα έχει μπλούζες εδώ πέρα. Κασκουάιν του Μπέκενμπάουερ της Γερμανίας. Κρέσπο εδώ πέρα. Ζιντάν, κοιτάξτε πώς έχει. Πλατινί. Ινιέστα, Βανίστε Λερόι και φυσικά του τεράστιου Πελέ. Παρά δίπλα έχει τρόπαια, FIFA World Cup, Super Cup, το Τσουλού. Πανεμορφό με τα αυτάκια του ωραία. Παλιό European Cup, πριν γίνει Τσουλού, Europa League, Serie Alpha, Coppa Italia και Super Coppa Ιταλιάνο. Συνεχίζουμε με μπλούζες μεγάλων ποδοσφαιριστών. Κλίνσμαν, Γερμανία, Ρεν του Κέμπες, Αργεντινή, του τεράστιου του αγαπημένου μου Λέο Μέση, 9-10 σεζόν. Και παίξε εδώ. Δίπλα είναι του Εουσεμπιού, Γουαρδιόλα εδώ. Κρός, Κρόιφ, τεράστιου, Κασίγιας και τελειώνουμε με Μπαρτέζ. Και μετά θρύλοι της Ίντερ. Ρανότσια, Ιμπραϊμοβιτς, Καμπιγιά, Σοφίγκο από κάτω. Παπούτσια εδώ έχουν μπάλες. Ομαδική της Ίντερ, τότε που τα πήραν όλα. Εδώ Φίγκο, τεράστιος, μπλούζα, παπούτσια και εδώ. Ζανέτη, Ζούλιο Σέζαρ εδώ, τροματοφυλακάρα. Ρονάλντο του φαινόμενου. Και εδώ τελειώνει η συλλογή της Ίντερ. Με τα εμβλήματά της τα παλιά. Στο τελευταίο κομμάτι έχει πέσει πάλι θρύλους. Ρομπέρτο Κάρλος ξεκινάει εδώ πέρα. Μπατιστούτα, Ρούνι, Ντρογκμπά, Νεϊμάρ, Ζόλα από τον Κριστιάνο τον τελικό. Τη Μαρία με τη Παρή παλιά. Μπέιλ, Στόιτσκοφ, Γκίγκς. Του τεράστιο το αγαπημένο μου. Λέω Μέση. 11-12 σεζόν. Τσακαλά του χρόνια. Και τελειώνει εδώ με Παρή, Ιμπραϊμόβιτς, Μπέκαμ και Νόιερ. Δύναμη ξαναγός. Είκαμε και στα αποδυτήρια της Μίλαν. Μιλάμε. Τρομερά, κοιτάξτε πάνω εδώ. Και το σήμα εδώ. Και κάτω. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Πω μαλάκα. Αυτοί ρε κάθονται και παίζουν PlayStation. Που καθόμαστε και παίζουν PSP και αυτά. Ήρθαμε και στη Σίντερ τα αποδυτήρια. Δεν έχει. Μόνο έχει ένα κωδικό εδώ πέρα. Τι να φτιάξει, δεν έχει τίποτα. Ούτε καρέκλες, τίποτα. Ούτε φτωχά. Εδώ κάθεται ο Λουκάκου, μας είπε τώρα εδώ ο κύριος, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ κάθεται ο Έλα, ο Μπαρέλα, κάπου εδώ ο Μαρτίνες. Δούμε τι έχουν και μέσα. Οπ, πως άνοιξε και το πως εδώ, το λαμπάκι, το LED. Πότε, άδεια είναι. Εδώ είναι που περπατάνε όλοι οι διάσημοι. Πανικά που απαγορεύεται να μπεις, εγώ μπήκα όμως. Όλοι οι θρύλοι από εδώ πάνε για το γήπεδο. Ζούλιο Σέζαρ. Ετώ εδώ, Μιλίτο, Στάνκοβιτς. Thank you, sir, που μ' άφησες. Πάμε για έξω. Δεν απαγορεύεται το κόμμα.
Έλα και κοντεύουμε, έλα και κοντεύουμε. Μπήκαμε ρε, μπήκαμε ρε. Ωραία, μπήκαμε στη γηπεδάρα. Μπήκαμε στη γηπεδάρα μέσα. Είναι γηπεδάρα, πώς θα τα πάρουμε ρε φίλε, είναι γηπεδάρα. 80.000 θέσεις, wow. Και από εδώ μπαίνουν οι παίκτες. Σήμα Μίλαν στα δεξιά μου, σήμα Ίντερ στα αριστερά μου. Φοβέρος ο διάδρομος. Τι κάνω εδώ. Τρομερό και φοβερό. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τέρμα που τώρα δεν υπάρχει, από περίπου 13 χρόνια, Σαριέγγι, την αίτητη Ίντερ του Μουρίνιο τότε. Κόρνερ, κοντά ριμπά, μη δεν είναι ο Παναθηναϊκός μέσα στο Μιλάνο. Θεέ μου, την κολλάρδα να θέλει. Από το Σαριέγγι! Κούμας, κεφαλιά του Κούμα. Έγινε και αυτό, έγινε και αυτό εδώ μέσα στο Μιλάνο. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι που στους αγώνες βάζουν εδώ πάνω την παλίτσα για να ξεκινήσει ο αγώνας. Σέρι Α και εδώ μπροστά, από τον μπάγκο, παπ, το έχουν παραδειμένο εδώ πέρα. Είναι μια πρόσωψη από ψηλά όταν κάθεσε. Θα πάμε τώρα στην κερκίδα, εδώ πάνω τα VIP. Απαγορεύεται να πάμε πάνω. Έτσι είναι εδώ πέρα όταν κάθονται οι φίλαθλοι. Ας κάτσουμε και εμείς λίγο να δούμε πώς είναι. Αράξαμε σαν σύρο εδώ, ηρεμία και χαρά. Έλα τα δίχτυα, εδώ τι έχουμε, μπουτίκ. Έχει και μπουτίκ εδώ πέρα της Ίντερ, μάλιστα. Έλα το γηπεδάκι. Τελειώσει το tour του γηπέδου, πηγαίνει κατευθείαν στο Μουσείο της Ιταλίας. Έχει εδώ φανέλες, βλέπετε διάφοροι φρύλοι που έχουν παίξει. Εμφανίσεις του, το ένα, το άλλο. Ωραία πράγματα και έχει γενικά. Αλλά το πιο ωραίο για μένα, εδώ, εδώ, η κούπα του Μουντιάλ. Τρομερό. Το πιο σύγχρονο της ιστορίας που πήραν το Euro με την Αγγλία. 11 Ιουλίου του 21. Το είχα παίξει κιόλας με 10 ευρώ και πήρα 75. Χάρη στους Ιταλούς, μπράβο τους. Εδώ εισιτήρια από το τελικό του Euro. Μπορεί να κάνω και μια περιουσία αυτά. Από την Αυστρία, από το μάτς με την Αυστρία. Ουαλία εδώ του Μπέιλ το μπλούζα. Εδώ είναι η Ελβετία. Εδώ από το Euro, εμφανίσεις. Εδώ και ένας κυριούλης. Στο staff. Λοιπόν, πάντα στο τέλος καταλήγουμε στα μαγαζιά για να βγάλουμε και αυτή κάτι να αγοράσουμε. Που ούτε καν βέβαια. Από εδώ τη Μίλαν με τα κόκκινα. Από εδώ τη Ίντερ με τα μπλε. Πάμε να δούμε λίγο τη μούλα να γελάσουμε. Ξεκινάμε μπλούζα Ίντερ. Πιο ακριβή μακράν που έχω πετύχει. 140 ευρώ. 140 ευρώ η μπλούζα της Ίντερ. Χρυσάφι σίγουρα. Αυτή είναι 100% από χρυσάφι. Εδώ έχουμε μπλούζα της Μίλαν. Λίγο πιο φθηνή. 123 ευρώ. Κλαίω. Μακριά. Αποχαιρετάμε το Σαν Σίρο. Μας καταποχαιρετήσαμε. Πάμε τώρα στάση Σαν Σίρο υπόδρομο. Πάμε προς τα κάτω λοιπόν, προς το μετρό. Αλλάξουμε γραμμή. Πάμε από την γραμμή στην άλλη και θα πάμε προς τον Ντουόμο. Να πούμε ένα τελευταίο αντίο στην κεντρική πλατεία την ωραία και την εκκλησία μας. Και μετά λεωφορείακι 3 η ώρα την κλάνουμε για Ρώμη. Δεν μπορούσα να μην μπω ένα τελευταίο αντίο στον Ντουόμο. Δεν μπορούσα. Είναι το κέντρο, είναι η καρδιά του Μιλάνου. Κοιτάξτε πάλι κόσμο που έχει, τίγκα εδώ. Χαμός γίνεται. Πολύ απεραστική, το Νατάλο, Κινέζοι, Άραβες, χαμός. Ντουόμο, τρομερή και ωραία. Την είδαμε και σήμερα και πάμε κάτι να φάμε. Δώσε. Καλά. Κινήσεις. Βασικά, Λουίνι, Παντσερότη, στο κέντρο του Μιλάνου. Τέλειο. 2:80, μπαίνουν στα έξοδα και δεν υπάρχουν λόγια, έτσι το βλέπετε. Είμαστε για λεωφορείο, σταματήσαμε εδώ στο Pam Local. Pam Local είναι ένα σούπερ μάρκετ μέσα στο κέντρο κοντά στην Duomo. Πήραμε εδώ πέρα μοτσαρέλα, γαλοπούλες, θωρίες, ψωμιά, γλυκά, τα πάντα. Ρώμη μέχρι Μιλάνο από τις 3 ώρα μέχρι τις 11, αν δεν κάνουμε, αντέξουμε. Οπότε 6:80 μπαίνουν στα έξοδα και να το προτιμάτε γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Ασχετό, αλλά εδώ στην Duomo πιο πάνω βρήκα το καλύτερο μαγαζί Starbucks, το δείτε ποτέ ζωή σας. Όλο, κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι Starbucks. Μέσα εδώ με αγάλματα, με φυτόρια έχει εδώ πέρα. Τι κατάλληλα είναι, μαλάκα, σαν αυλή είναι. Και έχει με κρατήσεις εδώ πέρα. Μακράν το καλύτερο μαγαζί Starbucks. Είχα πριν τώρα λίγο μέσα. Τρομερό. Σεκιουριτάδες, ασφάλειες. Wow. Αποχαιρετάμε το κέντρο του Μιλάνου. Πάμε. Εδώ είμαστε Λαμπουγνάνο Bus Station. Είμαστε εκεί σε περίπου 10 στάσεις. Φτάσαμε στο Λαμπουγνάνο Bus Station. Το λεωφορείο μας. Από εκεί πέρα μέσα από την πύλη Δέλτα. Τώρα για το Μιλάνο. Ωραία πόλη.
πολύ έτσι πριγκιπική κι αυτή. Με τη μόδα με αυτά, το Νατάλο, Γκούτσι, Πράντα, Φεραγκάμο, ιστορίε. Εντάξει, ακριβό κι αυτό μέρο. Δηλαδή δεν είναι Σκανδιναβία, αλλά ακριβούτσικο μέρο. Όσο ακούσει η Ρώμη είναι καλύτερη σε θέμα τιμών και σε θέμα να δει πράξει πράγματα ιστορικά. Κρό είναι, το γυρνά σε μια μέρα. Κρύο έχει, τώρα έχει ήλιο πάλι καλά, έχει 12 βαθμού, 13. Το φορείο από Μιλάνο για Ρώμη. 9.99 πιο φθηνά από βασικά όσο έκανε Ντιζόν Παρίσι. Είναι 8 ώρες διαδρομή, έτσι δεν είναι λίγο. Μιλάνο, σας ευχαριστώ πολύ. Λέμε στο επόμενο επεισόδιο στην πρωτεύουσα της Ιταλίας. Γεια πολλά.